Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Prison Architect. Είμαστε εδώ με τους φυλακισμένους και έχω βάλει να επισκευάσω αυτόν τον τοίχο. Στο προηγούμενο επεισόδιο φτιάξαμε το laundry room, να σιδερώνουμε και να έχουμε καινούργια καθαρά ρούχα. Φέρνουμε τα πλυντήρια όπως βλέπετε. Έχουμε τις φλουρούς να ανοίγουν την πόρτα για να περάσουν οι εργάτες και πρέπει να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με το cleaning cupboard. Το καθαριστήριό μας για κάποιο λόγο δεν καθαρίζει, δηλαδή πώς το πάμε εδώ πέρα. Κανονικά πρέπει να το αναγνωρίζει σαν δουλειές, να είναι κάπως έτσι. Διάβασα λίγο στο ίντερνετ να δω μήπως διορθώνεται κάπως και θέλω να δοκιμάσω κάτι. Όχι, δεν φτιάχνεται έτσι τελικά. Λοιπόν, άρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε το δωμάτιο με τοίχο και να βάλουμε μία απλή πόρτα. Είμαστε λάθος πράγμα. Να τη πόρτα. Να δούμε μήπως ξεμπλοκάρει έτσι και μετά θα το δοκιμάσουμε και στην κάτω πλευρά. Ας ενώσουμε... Όπα. Ας ενώσουμε με καλώδιο τα πλυντήρια και πρέπει να φέρουμε και νερό. Πώς το κάνουμε? Αμάν, δεν έχουμε λεφτά. Οκ, θα περιμένουμε λίγο να πάρουμε κανένα λεφτό. Έχουμε έτσι κάτι πολύ κέρδος. Έχουμε βέβαια και παράπονα. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς βλέπουμε τα παράπονα των ανθρώπων. Needs, οι ανάγκες. Για να δούμε τις ανάγκες που έχουν οι δικοί μας, είναι εδώ πέρα. Π.χ. τώρα αυτό εδώ σημαίνει ότι ικανοποιείται αυτή η ανάγκη, μάλλον κοιμούνται, όντως. Αυτό εδώ. Και το κόκκινο, ας πούμε, είναι ότι έχει γεμίσει το κίτρινο και έχει πάει, είναι χάλια ο ύπνος, η υγιεινή τους και τα ρούχα τους είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα του ρουχισμού. Ωραία. Εδώ είναι η πολιτική της φυλακής μας, όπου λέμε ότι αν κάποιος έκανε κάτι από αυτά, τι τιμωρία θα του κάνουμε. Ας πούμε, αν κάποιος κατάστρεψε, έκανε κάποιο κάποια καταστροφή, θα ψάξουμε και αυτόν και το κελί του και θα τον... ή κλειδώσουμε ή τον βάλουμε στην απομόνωση, θα τον κλειδώσουμε ας πούμε για 3 ώρες. Αν κάποιος έκανε προσπάθεια να ξεφύγει τη φυλακή, θα ψάξουμε και αυτόν και το κελί του και θα πάει στην απομόνωση για 3 ώρες. Όποιος επιτεθεί σε άλλον κρατούμενο, εννοείται τον ψάχνουμε σε κάθε περίπτωση και θα τον κρατήσουμε κλειδωμένο για 2 ώρες. Όποιος επιτεθεί σε ένα κάποιον φρουρό της φυλακής μας, πάει στην απομόνωση για 4 ώρες. Αν κάνει σοβαρό τραυματισμό, και εννοείται τον ψάχνουμε, πάντα θα ψάχνουμε τους κρατούμενους μας, είναι την πρώτη ευκαιρία και θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ώρες για να μάθει να γίνεται άνθρωπος. Intoxication νομίζω είναι να έχει πάνω του... Όχι. Δεν ξέρω τι είναι, θα το αφήσω έτσι όπως είναι random, να μην κάνουμε κάποια πλακία. Ας ψάξουμε αυτόν και το κελί του. Ωραία, αν βρούμε ότι έχει όπλα, εργαλεία, ναρκωτικά και πολύτιμα αντικείμενα, απλά θα είναι κλειδωμένος για μία ώρα, ενώ στα όπλα 3 ώρες απομόνωση, εργαλεία απομόνωση εννοείται 2 ώρες, ναρκωτικά απομόνωση 2 ώρες και νομίζω είμαστε μια χαρά. Και θέλω να τσεκάρουμε και το πρόγραμμα της φυλακής μας. Λοιπόν, θέλουμε να κοιμούνται αυτές τις ώρες, όπως είναι όντως. Θα ξυπνάνε και θα είναι κλειδωμένοι μία ώρα. Μετά θα πάνε για μπάνιο, μετά πάλι κλειδωμένοι και μετά ελεύθερος χρόνος. Θα τους δώσω λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο. Γιατί διαχωρίστηκε, ωραία. Ελεύθερο χρόνο μία ώρα παραπάνω, μετά κλειδωμένοι. Φαγητό. Ελεύθερο χρόνο και μετά θα πάνε στην αυλή. Θα τους κόψουμε μία αυλή για να τους κάνουμε να είναι κλειδωμένοι
Πάλι ελεύθερος χρόνος, κλειδωμένη, φαγητό, κλειδωμένη και ύπνο. Ωραία, κάπου πρέπει να χώσουμε τη δουλειά. Η δουλειά θα πρέπει να πάει, ας πούμε, ότι το μεσημέρι θα τρώνε, έχουν ελεύθερο χρόνο, πάνε yard και μετά είναι κλειδωμένοι και μετά για ελεύθερο χρόνο θα δουλεύουν. Μέχρι που ξανά μετά θα πάνε για φαγητό και κλειδωμένοι. Εδώ θα είναι οι ώρες δουλειάς, 5, 6, 7. Ωραία, και βάζουμε εδώ πέρα τώρα, είναι τα προγράμματα. Το κάποιος να δουλεύσει στην κουζίνα, είναι 12 που ενδιαφέρονται. Ωραία, και βάζουμε ότι 5 με 7 που έχουμε βάλει τις εργασίες μας, θα πηγαίνουν άτομα να κάνουν δουλειά στα μαγειρία. Workshop δεν έχουμε, νομίζω, λέει no rooms, stop. Τι άλλο, behavior therapy, υπάρχει room. Τι κάνουμε σε αυτό? Πηγαίνει με έναν ψυχολόγο σε ένα γραφείο και 2 ώρες κρατάει το μάθημα, κάθεται σε μια καρέκλα στον ψυχολόγο και τους κάνει ο ψυχολόγος μαθήματα συμπεριφοράς, το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν έχουμε άλλο ψυχολόγο βέβαια, μόνο ένας μας κάνει. Foundation, δεν έχουμε τάξη ακόμα, θα πρέπει να φτιάξουμε μια τάξη. Ναρκωτικά. Α, ένας γιατρός μπορεί να βοηθήσει στα ναρκωτικά. Μια χαρά. Μπορώ να πάρω άλλον. 3, όσοι χωράνε τέλος πάντων. Alcoholics, θέλει ψυχολόγο και common room. Εντάξει, θα το βρούμε γι' αυτό. Στο γραφείο του ψυχολόγου θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιες καρέκλες για να έρχονται να κάνουν τα μαθήματα οι τύποι. Εδώ μπήκαν αυτά, μπήκαν οι πόρτες, να δούμε, μπορούμε να δουλέψουμε? Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Άρα πάμε στο σχέδιο Β, παιδες, το οποίο είναι να φτιάξουμε ένα cleaning cupboard εδώ πέρα. Έχουμε λεφτά? Έχουμε όσα λεφτά χρειάζεται για να φέρουμε νερό στα πλυντήρια. Και πρέπει να κλείσουμε εδώ βάζοντας μία πόρτα, μία κανονική πόρτα, για να φτιάξουμε ένα cleaning cupboard εδώ πέρα. Να δούμε πως τώρα τα καταφέρουμε και δουλέψουμε. Εδώ μπορούμε να δουλέψουμε τόσα άτομα, ε. Ωραία. Κοιμόμαστε σε 6 ώρες, έχουμε άλλους 22 κρατούμενους, θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Πρέπει να βάλουμε διπλά κρεβάτια εδώ πέρα, γιατί από ό,τι βλέπω θα έχουμε κάποιο θέμα. Λοιπόν, προχωράμε λίγο το παιχνίδι στα πιο γρήγορα. Να ξημερώσει, μιας και όλοι κοιμούνται. Προχωράει. Για να δω. Πρέπει να βάλουμε να δουλέψουμε αυτό το άτομο, ώστε το πρωί που θα ξυπνήσουν, όταν θα είναι ώρα εργασίας, θα πάρουν και θα μαζέψουν τα βρώμικα ρούχα και θα αφήσουν καθαρά ρούχα εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Είναι αυτό. Α, φάνηκε σαν φάτσα Minecraft. Ποιος θα καθαρίσει αυτό εδώ? Επίσης έχουμε μια ακόμα εικόνα από τις 177. Ωραία, για πάμε να προχωρήσουμε, να ξημερώσει λίγο. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εδώ πέρα, δεν έχουμε κρεβάτια αρκετά. Ποιος κοιμάται με χειροπέδες? Πολύ βολικό παίζει να είναι. Α, να και ο Pigeon, ο Pidgeotto, ο οποίος είχε φάει πάρα πολύ απομόνωση. Λοιπόν, το πρωί που θα ξυπνήσουνε, όπα, καινούργια πράγματα, 2 από τους φυλακισμένους είναι έτοιμοι να δούνε το parole room. Θα δούμε δηλαδή αν θα φύγουν από τη φυλακή ή όχι. Και 13 οικογένειες θέλουν να επισκεφτούν τους δικούς τους. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί δεν έχω φτιάξει visitation room.
ένα σταθμό είναι Μπερλίν κουρασμένο και κάποιοι θέλουν να πάνε στην απομόνωση. Δύο περιμένουν. Ναι, έχουμε όντως. Αυτός εδώ που σκοτώσανε ένα τύπο χθες. Ο Τέρνερ και ο Μαθαουάνι. Ωραία. Δεν έχουμε και πολλές απομονώσεις, η αλήθεια είναι. Πρέπει να φτιάξουμε κι άλλες. Πρέπει να συνεχίσω να φτιάχνω εδώ κάτω, ας πούμε. Θα δείξει. Δεν θα μ' άρεσε εδώ κάτω να είναι ναρκωτικογένειες. Πού θα μπορούσα να κάνω, εδώ πάνω μάλλον. Νομίζω εδώ πάνω είναι ότι πρέπει. Ωραία, ξημερώνει. Εγώ δεν έχω αρκετά λεφτά, η αλήθεια είναι, για να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να φτιάξω ένα visitation room όπου θα επισκέπτονται οικογένειες τους φυλακισμένους. Προς το παρόν, εφόσον δεν μπορούν, απλά θα μιλάνε μέσω τηλεφώνων. Πρέπει επίσης να φτιάξω και ένα εκκλησάκι για τους θρησκευόμενους, γιατί έχουν ανάγκη να προσευχηθούν για αυτοί. Και περιμένουμε να ξυπνήσουν, να ξυπνάνε όπου να είναι. Μόλις πάνε για free time, τους έχω βγάλει τελείως το φαγητό, Για μισό λεπτό. Εδώ τους έβαλα το φαγητό. Όχι, εδώ είναι το φαγητό. Πρωινό δεν τρώνε. Eat. Δεν τρώνε πρωινό. Μπάνιο. Κλείδωμα. Θα βάλουμε φαγητό. Θα βάλουμε κλείδωμα εδώ πέρα. Όχι, θα βάλουμε free time. Καλά το είχαμε. Φαγητό δύο φορές. Πρωινό δεν θα τρώνε στη φυλακή μας. Όλα και όλα. Να είχαν φροντίσει να φάνε χτες το βράδυ. Άλλωστε για να δούμε. Πεινάνε. Πού είναι το food? Ψιλοπεινάνε, αλλά θα περιμένουν το μεσημέρι. Τι να κάνουμε. Έρχονται καινούργοι σε 8 λεπτά. 5, 4, 3, 2, 1. Για να δούμε. Πρέπει να βάλουμε και άλλα capacitors. Βλέπω ένα έτοιμο για blackout. 10 χιλιάρικα από τους καινούργιους που ήρθανε. 160 πήγανε για να αγοράσουμε καινούργιες στολές. Για να δω. Εδώ γιατί καθυστερεί. Είχα πει να χτίσει ένα τοίχο. Κλείνει κάμπορντ, δεν δουλεύει. Ας το κλείσουμε και με τοίχο. Μάλλον πρέπει να είναι κλειστό, δεν ξέρω. Για πάμε, έρχονται καινούργοι. Πέραν και τις στολές του. Όπα, πολύ φαγαλιά. Πέραν τις στολές. Τι πέφτει εδώ, ξύλο? Ναι, έχουμε ξύλο, παιδιά. Μέσα στο ντουζ. Από τους καινούργιους που ήρθαν χθες. Αχ, πρέπει να στέξουμε καινούργια κελιά. Καινούργια απομόνωση. Και πού θα την κάνουμε. Θα δούμε. Ας δούμε τώρα λίγο τι παίχτηκε εδώ μέσα. Ψάξουμε και το κελί όλο εδώ τους καινούργιους, γιατί όταν πέφτει ξύλο. Όπα, βρήκαμε εδώ πράγματα. Έπεσε ξύλο εδώ πέρα. Για να δούμε. Ερωτηματικά, ερωτηματικά. Για το τι είναι ο καθένα είναι αυτά εδώ. Όπα, βρήκαμε τσιγάρα και αυτό ψάχνουμε από και πού. Γενικά τώρα είναι κλειδωμένοι. Όταν πάνε να φάνε, θα ψάξω όλα τα κελιά του. Αυτό είναι περίεργο. Δεν έκανα κάτι εγώ. Τους καταδικούμε όλους τους καινούριους. Έχουμε φτάσει στα 68 άτομα. Είναι πάρα πολύ. Όπου αλκοολικοί όλοι που έρχονται εδώ πέρα. Ωραία, να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα.
8 δουλειές. Μια χαρά. Εδώ θα δουλεύουν οι φυλακισμένοι μας σαν... Όπα, με παίρνει ο... Ο Warden. Ξεκίνησε μια φωτιά λέει στην κουζίνα. Και... Emergency. Fire engine. Ελάτε να σβήσετε τις φωτιές, παιδιά. Για να τους δούμε στη δράση. Ελάτε ρε. Εδώ. Νομίζω γινόταν αυτόματα, δεν μου έχει ξανατύχει. Τρέχουμε. Γρήγορα πριν καταστραφούν όλα, γιατί τραυματίζονται τις φωτιές, είναι δυνατόν. Είστε πυροσβέστες. Μας πλημμύρισαν. Έσπισε και ο τείχος, ε. Έλα, με λίγη φωτίτσα έχει μείνει. Μπράβο. Φύγετε από εδώ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Αχρίαστη να είστε. Free time. Εγώ κάνω μια παύση γιατί εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι. Και εδώ κάτω πλακώνεται πάλι. Δεν αρέσει με αυτό το βλέπω. Γίνεται χαμός. Χρειαζόμαστε περισσότερους. Περισσότερα κελιά, περισσότερες... Ωραία, κάνω μια παύση. Πάμε στα grants. Πρέπει να φτιάξουμε το cell block B. Ωραία. Τι άλλο χρειάζομαι? Τι άλλο χρειάζομαι? Αυτό μπορώ να το κάνω. Και επίσης... Security. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο παραπάνω security. Ωραία, έχουμε λεφτά τώρα. Για να φτιάξουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Υπάρχει πρόβλημα. Συνέχεια με τους φυλακισμένους. Θα κάνουμε το εξής αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε dismantle όλα τα κρεβάτια. Και θα βάλουμε διόροφα κρεβάτια. Αυτό το κάνω σε όλη τη φυλακή και γι' αυτό θα κάνω μία παύση και θα επιστρέψω μόλις τελειώσω. Ωραία, τα έκανα όλα. Επιστρέψαμε και ας πάμε μία στα γρήγορα να δούμε τους εργάτες να το φτιάχνουν. Ξεριδώνουμε όλα τα κρεβάτια και να βάλουμε καινούργια διόροφα. Ας τοποθετήσω τα διόροφα. Κάποιος έχει ψαλίδια μαζί του, τα βλέπω αυτά. Μην βλέπετε που ασχολούμαι με τα κρεβάτια σας. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Διόροφα κρεβατάκια για όλους. Με αυτόν τον τρόπο, γιατί το κάνω αυτό, είναι ότι... Είμαστε εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο τώρα διπλασιάζω τον αριθμό των κρεβατιών. Στην ουσία με τα ίδια κελιά έχουμε πιο πολύ χώρο. Και θα δείτε ότι στο τέλος της ημέρας θα έχω πιο πολύ χωρητικότητα στα ήδη υπάρχοντα κελιά. Κοιτάξτε πως έρχονται. Διόροφα, μια χαρά. Τώρα και τι δεν γίνεται όμως. Αχα. Ωραία, πρέπει να τα αλλάξω τα room λέει από cell. Πρέπει να γίνει dormitory.
Okay, τότε. Εγώ θα σας αφήσω εδώ και θα τα αλλάξω εκτός κάμερας και στο επόμενο επεισόδιο θα είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω να περάσετε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδες. Άντε, bye.